Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής ο Σύλλογος Παφραίων Συντική Συμπάφρα στο Μνημείο των Ποντίων στην πόλη του Σιδηροκάστρου. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος. Στο Μνημείο των Ποντίων που βρίσκεται στην πλατεία Καμπέρι έδωσαν το παρόν σιδηροκαστερνοί για να τιμήσουν τους 353.000 πόντιους θύματα της τουρκικής θηριωδίας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, γιατί αυτή η παρουσία τιμά τους χιλιάδες νεκρούς που υπέστησαν σφαγές και θυσίες στα βάθη του πόντου. Το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε εμείς από για να τους τιμήσουμε είναι να τους τιμόμαστε και να τηλούμε το τεσάγιο, όπως κάναμε πριν από λίγο στο Μνημείο Πεσόντων Γενοκτονίας που έχουμε εδώ στο Σιδηροκάστρο. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του Σιδηροκάστρου με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ενώ τα μέλη του Ποντιακού Συλλόγου χόρεψαν τον Ποντιακό Χορό Πυρίχιο. Θέλω να τονίσω ότι με νόμο του κράτους που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή έχει αναγνωριστεί γενεοκτονία των Ποντίων. Ξερίζωμα και κατάρας σε αυτούς τους Τούρκους, σαν κόκαλά τους και σαν παιδιά τους που κάναν αυτό το μέγιστο παγκόσμιο έγκλημα. Δουλειά μας είναι να τον διαλαλήσουμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά από το ελληνικό κράτος έχει αναγνωριστεί και έχει ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή με νόμο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις μας για τη μνήμη των προγόνων μας και όλων των μικρασιατών προγόνων που μας φαγιάσανε, μας διώξαν, μας εκτοπίσανε, αλλά η Ελλάδα και ο Έλληνας ένα κλαρί ελιάς θέλει και μια βάρκα για να την ξαναστήσει. Και εκεί είμαστε και θα προχωρήσουμε. Αιώνια ζωή στους προπάβους μας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.